Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα σας γλυκάνω γιατί θα φτιάξουμε ένα υγρό κέικ σοκολάτας που θα γίνει η νέα σας συνήθεια. Πραγματικά δεν έχει κάποια δύσκολη διαδικασία, όμως είναι σούπερ σοκολατένιο και είμαι σίγουρη ότι θα κολλήσετε με αυτό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Σε ένα κατσαρολάκι θα ζεστάνω το γάλα μαζί με το κακάο και ψιλοκομμένη κουβερτούρα. Θα το αφήσω σε μέτρια φωτιά να λιώσουν και να ενωθούν καλά όλα τα υλικά. Δεν θέλω να βράσει το μείγμα, απλά να ενωθούν καλά και σωστά τα υλικά μου. Προσθέτω την κρέμα γάλακτος και ανακατεύω καλά. Παίρνω τον μπολ μου και θα χτυπήσω, όπως πάντα, πρώτα το βούτυρο, μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου, να φρατέψει. Ρίχνω λίγη τη ζάχαρη. Και συνεχίζω προσθέτοντας τα αυγά ένα-ένα και χτυπώντας τα καλά. Ένα μυστικό γενικά όπου βάζουμε αυγό είναι ότι όσο πιο καλά τα χτυπάμε, τόσο λιγότερο μυρίζουν. Κρατήστε το αυτό. Και πάντα μετά τα αυγά, το αρωματικό μας βανίλια. Στο αλεύρι μου θα προσθέσω μαγειρική σόδα και αλάτι. Θα τα αναμίξω. Θα τα προσθέσω σταδιακά εναλλάξ, ξεκινώντας πάντα από το αλεύρι και τελειώνοντας με αυτό, με το σοκολατένιο μείγμα, δηλαδή αλεύρι, σοκολατένιο μείγμα, αλεύρι. Έτοιμο το μείγμα, θα το ρίξω μέσα σε μία φόρμα την οποία έχω βουτυρώσει και αλευρώσει και θα το ψήσω στο φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου, στη μεσαία σχάρα. Πάντα τα πρώτα 20 λεπτά δεν ανοίγουμε φούρνο. Θέλει περίπου 50 λεπτά, τσεκάρουμε πάντα με μία δοντογλυφίδα. Πραγματικά είναι σαν σοκολατένια λάβα. Το κέικ ψήθηκε, το έχω βγάλει από τη φόρμα και το έχω αφήσει να κρυώσει τελείως. Τώρα θα τον αποδογυρίσω στην πιατέλα μου για να φτιάξω μετά και από πάνω την κανάνση. Για την κανάνση μου θα ζεστάνω σε ένα κατσαρολάκι την κρέμα γάλακτος. Όταν ζεσταθεί, την κατεβάζω από τη φωτιά και προσθέτω ψιλοκομμένη κουβερτούρα, λίγο βούτυρο και γλυκόζι, τα ανακατεύω όλα καλά και είναι έτοιμη για να τη ρίξω πάνω από το κέικ. Thank you.
και με τη Μαρίζ την απλώνω να καλυφθεί όλη η επιφάνεια και να τρέξει η υπόλοιπη στο πλάι. Και τώρα βέβαια χρειάζεται λίγη υπομονή να στεγνώσει καλά το γλάσο μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σερβίρισμα. Ένα σούπερ σοκολατένιο γλυκό για όλους εμάς, τους λάτρεις της σοκολάτας. Στο εσωτερικό του πραγματικά λιώνει μέσα στο στόμα. Δεν νιώθεις γλυκό, νιώθεις τη σοκολάτα λιωμένη. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Ελπίζω να το φτιάξετε και να μου στείλετε και φωτογραφίες σας. Μην ξεχνάτε να μου κάνετε like στο βίντεο, γιατί αν αλληλεπιδράτε με το βίντεο, καταλαβαίνει το εκάστοτε μέσο στο οποίο το παρακολουθείτε ότι σας ενδιαφέρει το περιεχόμενο του Πάξη και συνεχίζει να σας το δείχνει. Γι' αυτό να κάνετε like, να μου αφήνετε τα σχόλιά σας, να κάνετε και κοινοποίηση να το βλέπουν και οι φίλοι σας. Φυσικά μην ξεχνάτε, αν μας παρακολουθείτε στο YouTube, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν βγάζουμε νέα βίντεο συνταγή. Αν μας παρακολουθείτε στο Facebook, να πατάτε το κουμπάκι που λέει «Μου αρέσει» και να έρχεται πρώτα η ειδοποίηση από το Πάξη, όταν βγάζουμε επίσης νέο βίντεο. Τη συνταγή θα τη βρείτε αναλυτικά γραμμένη και τα υλικά και την εκτέλεση στο pax.gr. Ελπίζω να λάβω πολλές φωτογραφίες σας, γιατί τις βγάζω στα Facebook και Instagram, στα stories γενικά, μπορείτε να δείτε τις δικές σας φωτογραφίες. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά! Γεια σας!